Είμαστε λοιπόν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Το μουσείο αυτό είναι το παλαιότερο ελληνικό μουσείο, ιδρύθηκε το 19ο αιώνα, αμέσως μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους. Η σημασία του είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είναι ένα μουσείο που καλύπτει όλο το χρονολογικό φάσμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, από την νεολιθική εποχή ως το τέλος της αρχαιότητας. Η σημασία του επίσης έγκυται στο γεγονός ότι όλα τα ευρήματα που εκτίθενται σε αυτό το μουσείο ή τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους προέρχονται από ανασκαφές και όχι από το εμπόριο έργων τέχνης. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά γιατί έχουμε τα συμφραζόμενα, τα επιστημονικά, για να αξιολογήσουμε τα έργα, να τα μελετήσουμε. Το περιεχόμενο του μουσείου στην έκθεσή του οργανώνεται κατά συλλογές, η προϊστορική συλλογή, η συλλογή γλυπτών, των χαλκίνων, των αγγείων και κάποιες άλλες συλλογές που περιέχουν έργα μικροτεχνίας. Όπως όλα τα μουσεία, το Εθνικό Αρχαιολογικό, εκτός από τις μόνιμες εκθέσεις του, διοργανώνει και περιοδικές εκθέσεις, κυρίως θεματικές, μεγάλες ή μικρές. Οι περιοδικές εκθέσεις είναι απαραίτητο να γίνονται στα μουσεία, ακριβώς γιατί επιλέγεται ένα θέμα, το οποίο αναπτύσσεται με πληρότητα και έτσι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει ένα θέμα από την αρχαιότητα. Τελευταία το μουσείο, παραδείγματος χάρη, να έχει παρουσιάσει δύο μεγάλες εκθέσεις, όπως ήταν αυτή του Πραξιτέλη, η οποία παρουσιάστηκε και στο Λούβρο, και την έκθεση για τους πολύχρωμους θεούς, που ήταν μια πάρα πολύ διδακτική έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι επιζωγράφιζαν τα γλυπτά. Μια περιοδική έκθεση, βεβαίως, περιλαμβάνει έργα του μουσείου, όχι μόνο από την έκθεση, αλλά και από τις αποθήκες. Όμως επιπλέον, πολλές φορές χρειάζεται να δανειστούμε έργα από ξένα μουσεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο γενικώς για τη συνεργασία των μουσείων, αλλά και γιατί ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει κάποια έργα τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλάδας.
Τόσο οι μόνιμες εκθέσεις, όσο και οι περιοδικές, διοργανώνονται και υλοποιούνται από το ίδιο το μουσείο, το οποίο διαθέτει προσωπικό κάθε ειδικότητας, σε όλους τους τομείς δηλαδή, αρχαιολόγους, συντηρητές και τεχνικό προσωπικό. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για τη συντήρηση κάθε είδους αντικειμένου, λίθινα, χάλκινα, πύλινα και τελευταία αναδιοργανώνεται και το εργαστήριο συντήρησης οργανικών υλών. Το Εθνικό Μουσείο, εκτός βεβαίως από την προσφορά του στις εκθέσεις στο κοινό, είναι κατά βάση και ένας επιστημονικός οργανισμός. Γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην μελέτη και δημοσίευση του υλικού του. Το Εθνικό Μουσείο δέχεται κάθε χρόνο περίπου 500.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ανάμεσα αυτούς τους επισκέπτες βρίσκονται πολλοί μαθητές από ελληνικά και ξένα σχολεία. Για το λόγο αυτό έχουμε διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα και έτσι οι μικροί μαθητές μαθαίνουν διασκεδάζοντας καθώς συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Το να είσαι διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σημαίνει καταρχήν μια τεράστια υπευθυνότητα. Όπως είπαμε, είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου στο είδος του. Ο διευθυντής είναι αναγκασμένος, εκτός από την επιστημονική πλευρά του μουσείου, να ασχολείται και με τη διοίκηση. Πρέπει να τηρεί τις ισορροπίες, πρέπει να προγραμματίζει εκθέσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πολλά πράγματα δηλαδή, προκειμένου το μουσείο να καταστεί ζωντανό, αλλά και παραγωγικό. Τα προβλήματα είναι τα συνηθισμένα που έχουν όλα τα μουσεία βεβαίως, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε είναι τεχνικά, αλλά νομίζω ότι με μια προσπάθεια και με καλή θέληση λίγο πολύ αντιμετωπίζονται. Κύριε Καλτσά, ποιο νομίζετε ότι είναι το μέλλον του παρελθόντος μας? Πώς δηλαδή φαντάζεστε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ας πούμε, σε 50 χρόνια από σήμερα? Δεν είναι εύκολο να το φανταστώ, αλλά ωστόσο πώς θα ήθελα να είναι, μπορώ να σας πω. Θα ήθελα να έχει παράξει ένα επιστημονικό έργο, αρκετά σημαντικό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη προτεραιότητά του. Θα ήθελα να έχει περισσότερους χώρους, γι' αυτό ευελπιστώ στην επέκταση του μουσείου με οποιονδήποτε τρόπο γίνει αυτή, να είναι προσιτό στους επισκέπτες, φιλικό και να παρουσιάζει πολλές δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καλτσά, και ευχόμαστε ευόδοση των ονείρων σας. Ευχαριστώ πολύ.